Ύστερα από το δύσκολο χρόνο λόγω της οικονομικής κρίσης, επανερχόμενα σιγά σιγά στην πραγματικότητα και διοργανώνουμε την φετινή ομιλοπόστη πρώτη εμφέλεια της μάχης της Κρήτης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, η Πανελλήνια Σπιόλη, η Κρητική της Αττικής μαζί σε δύο βάσεις. Η μία βάση είναι η σημερινή, θα συνεχιστεί στον Άγκο Στρατό και με κατάσταση πάνω και μετά στην πλατεία με πορευτικό και ρουσικό παιδικό πρόγραμμα. Και η άλλη θα είναι την άλλη Κυριακή στις 11 η ώρα στο Πολιτικό Μουσείο, που θα γίνει το δεύτερο μέρος που λέγοντας μου παρακαλώ όλοι να είμαστε και την άλλη Κυριακή παρόντες στο Πολιτικό Μουσείο. Σαν τρες, μη λέγες μη κοσάν.
Κακόπεδρο πέρα με την Κάντανο, μας λένε θα γυρίσετε στο δρομόλαρο να κόψετε τα σύρματα, γιατί παίρνουμε τηλέφωνο και μας απαντούν οι Γερμανοί αυσιβουκολίες. Γυρίσαμε στα 5-6-4-5, μείναμε δυο σε ένα ύψωμα πάνω και οι άλλοι κατεβήκανε κάτω. Εμείς οι δυο στρατιώτες μείναμε σε ένα ύψωμα, πολύ υψηλό ύψωμα. Και πάνε από πάνω από το δρομόλαρο, είναι μια εκκλησία. Έτσι στην εκκλησία ήταν συγκεντρωμένοι οι Ρουματιανοί και πολλοί άλλοι πολίτες της Ελληνότητας ήταν. Πιο κάτω από την εκκλησία κάνει μια διακλάδωση και μπαίνει τον κάτω φωτακάδο προς τα Ρούματα. Κάτω φωτακάδο. Ναι, κάτω φωτακάδο. Ερχόταν η πρώτη μαντοσυγκλέτα. Και έτσι είπε ο Μπελιβανάκης ο Μιχάλης από την εκκλησία, από τον Βράχη. Πάνω από τα σωματεία. Πρέπει να κάνεις χώρο.
πάτησες στην Κρήτη, πώς πάτησες στην Κρήτη. Ξαρμάτο, τι ξαρμάτο, τι βρήκες. Και λείπαν τα παιδιά της και λείπαν τα παιδιά της πες τα ξένα πως τα ξένα πολεμούσανε. Όλοι μαζί. Εποτέ θα
Άγιο Μνημόσυνο, με τη συμμετοχή όλων μας, με την κατάθεση στεφάνων, με τους χορούς, με τα ριζίτικα που είναι το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς, οι οποίοι πολεμούσαν και τραγουδούσαν τη ζήση μου στου Ντουφετιού, τη Φούκα, την Εβάνο, παρά να ζήσω στη σκλαβιά Καλιάκων αποθάνω, στάρματα, στάρματα, εμπρός στον αγώνα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάμπιτσα Τσιτερσάκη στη Λύρα, τον κύριο Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαούτο, τον κύριο Ζαχαράκη Μάρκο στην Κιθάρα, τον κύριο Σίμο Κουφάκη στα Κλωστά. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα πολιτιστικά σωματεία τα οποία συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στη σημερινή εκδήλωση. Και όπως γνωρίζετε από το πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν και θα τελειώσουν την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στο Πολεμικό Μουσείο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία για όλους. Με ενημερώνει ο κύριος Πατακός ότι η εκδήλωση αυτή θα μεταδοθεί από το Attica TV, πότε κύριε Πατακέ, την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ερχόμενη Κυριακή, ευχαριστούμε πολύ για την αναμετάδοση που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Thank you.
πιο την καρδούλα.